Hello guys, είμαι ο YT-kostproaek και σήμερα θα σας δείξω πως να φτιάξετε το πρόβλημα όταν ο παίκτης σας κουνιέται μόνος του. Λοιπόν, βλέπετε ότι εγώ προχωράω και όταν αφήνω το μοχλό κουνιέται μόνος του. Όταν θέλω να σε πάρω, κουνιέται μόνος του και με εμποδίζει κάπως. Αν θέλω να στοχεύσω, εγώ πάντα σκύβω γιατί είναι πιο ακριβής ο στόχος. Κουνιέται και δυσκολεύεται ο στόχος, μπορεί να φαίνεται τώρα. Μπορεί να φαίνεται πολύ και όσοι δεν ξέρω αν σας φαίνεται, ότι δυσκολεύει λίγο. Γιατί τώρα δεν στοχεύω κάποιον. Αλλά ο στόχος μεγαλώνει κιόλας όταν κουνιέμαι και είναι πιο δύσκολο, έχει πιο πολύ bloom. Έχει πιο λίγο bloom όταν σκύβεις της ακίνητος. Πολύ πιο λίγο bloom. Λοιπόν, αφού το πρόβλημα το έχουν πολύ, νομίζω γίνεται μόνο στο controllers. Δείτε. Το left stick dead zone, όσο πιο κάτω είναι, όσο πιο χαμηλό είναι, τόσο πιο πολύ κουνιέται όταν το αφήνεις. Τώρα κουνιέται λίγο, πιο λίγο. Πρέπει να το βάλετε από 13 και πάνω, νομίζω είναι. Κουνιέται πολύ λίγο. Δεν κουνιέται συνέχεια. Κουνιέται πιο σπάνια, αλλά κουνιέται λίγο. Αν θέλετε να κουνιέται ποτέ, νομίζω 14 με 15 δεν κουνιέται ποτέ. Βλέπετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και τώρα, κάτι άλλο που μπορεί να σας βοηθήσει είναι ότι το right stick redstone, όσο πιο μεγάλη οθόνη έχετε, τόσο πιο πολύ πρέπει να το βάζετε. Εγώ έχω τώρα 55, άρα πρέπει να το βάλω 12, ξέρω εγώ, 13, 14. Αν κάποιος έχει μικρή οθόνη ή κάποιο κανονικό τέτοιο, monitor, δεν είναι μεγάλο, ξέρω εγώ, μέχρι 32 μπορείτε να το έχετε και 5. Με τόσο ανεβαίνει, πρέπει να το έχετε πιο πολύ, γιατί άμα είναι μεγάλη τηλεόραση μπορεί συνέχεια να το κάνετε, ξέρω εγώ, έτσι να κοιτάτε από πάνω. Θέλετε να κάνει αυτό, να κάνετε αυτό, αυτό εδώ, και το κάνετε, ξέρω εγώ, έτσι. Να μην μπορείτε να το κάνετε. Ή να αρχίσετε από πάνω κατά λάθος, ή να το κάνετε έτσι πάνω. Δεν βοηθάει πολύ. Όταν έχετε μεγάλη οθόνη, να το έχετε χαμηλό. Πρέπει να το ανεβάζετε. Εκτός αν υπάρχει, αν σας βολεύει αυτό. Άμα δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα, ειδικά όταν πρωτοπαίζετε στην μεγάλη οθόνη και δεν έχετε συνηθίσει πολύ καλά, πρέπει να το έχετε λίγο μεγάλο, και όσο περνάει και το συνηθίζετε, άμα θέλετε το κατεβάζετε ένα κάθε 10 λεπτά για να μην αλλάζει πολύ. Τώρα πέσω σε 55 και έχω συνηθίσει, άρα πρέπει να το έχω χαμηλό το dead zone. Βλέπετε, φιλάρω τα edge. Α, καλά, τώρα πρέπει να συνηθίσω. Εντάξει. Βάλω το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήθελα να δείξω πώς να λύσετε αυτό το πρόβλημα με το movement. Ψάχνα, και εγώ το ψάχνα, μέχρι που σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι το dead zone, γιατί θυμάμαι παλιά όταν το άλλαζα έλεγε ότι το πολύ χαμηλό dead zone μπορεί να μην έχει την απόλυτη, να
με χαμηλό dead zone, πολύ χαμηλό. Μπορεί να μην έχετε τον απόλυτο έλεγχο, κάτι τέτοια. Και θυμήθηκα ότι ναι, είναι, υπάρχει αυτό. Άρα κοίταξε να δω άμα φτιάχνετε με πιο βασμένο dead zone. Τα είχα 5 και τα 2 γιατί με βολεύει να είναι έτσι χαλαρά. Αλλά δεν μπορώ να το ανεβάσω για να σταματήσω αυτό το πρόβλημα. Γιατί μου έχει καταστρέψει και μάτς πολλά. Ξέρω εγώ, όταν είμαι σε κάποιο σημείο και δεν θέλω να με δει ο άλλος, κουνιέμαι λίγο πιο δεξιά, ξέρω εγώ. Και ναι, τρώω κανένα δυνάει, με βλέπουνε. Και ναι. Καταστροφικό τέλος πάντων. Κάντε ένα like και ένα subscribe αν σας βοήθησε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.